μου δοσμένη και ερωτευμένη με τη δουλειά μου και ήρεμη. Απλώς έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα που σε θέλουν μαζί με τον Ηλία Κρασά. Τα έχουμε πει αυτά με τη Σάσα. Δεν είναι τώρα ο τόπος και χρόνος να το συζητήσουμε αυτό. Τα έχουμε πει. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Κάνουμε παρέα. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, παιδιά. Σε ενοχλεί όταν μετά από ένα χωρισμό χρεώνουν συντρόφους. Όπως και στον Νίκο Κρυθαριώτη χρεώνουν τη μία σύντροφο μετά την άλλη. Αυτό πώς φαίνεται. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Εσείς μεταξύ σας δημοσιογράφοι, άμα θέλετε να τα συζητήσετε. Από εκεί και πέρα συμβαίνουν αυτά. Απλώς στη ζωή των ανθρώπων συμβαίνουν αυτά. Η ζωή αυτά έχει. Δεν βρίσκω κάτι μεμπτό. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έρθει η στιγμή που θα μπορούσες με τον Νίκο να συζητάς τα προσωπικά σας όταν κάνετε κάποια άλλα βήματα? Τώρα αυτή η συζήτηση πάει πάρα πολύ μακριά και πραγματικά δεν θέλω να την κάνω γιατί δεν έχει καμία σημασία. Τι είχα να πω, το μοιράστηκα με τον τρόπο που το νιώθω. Και είπα την αλήθεια τη δική μου. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να συζητήσω κάτι άλλο γιατί δεν έχει καμία πια σημασία. Καμία σημασία. Πάντως νιώθεις έτοιμη κάποια στιγμή να συνεχίσεις τη ζωή σου, δεν είναι? Μια χαρά είμαι. Δουλεύω, έχω τους φίλους μου, έχω τη ζωή μου. Δεν σταμάτησε ποτέ η ζωή μου να κυλάει και δεν θα σταματήσει να συνεχίζει να κυλάει. Μάλιστα. Παιδιά, πολύ σωστά απάντησε. Βέβαια. Γιατί πίσω θα απάντησε λάθος.